Και μια που τώρα το είπα αυτό, να θυμήθηκα κάτι, όταν ήμουν στρατιώτης, μπορούσε καμιά φορά κανένα στρατιώτης να γυρέψει χρήματα δανεικά από μένα. Να μου πει, έχεις να μου δώσεις τόσα χρήματα. Τώρα βέβαια υποτίθεται πως θα τα επέστρεφε. Αλλά ήξερα όμως πού θα τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Θα πήγαινε στην πορνεία. Και τότε του έλεγα, πρόσεξε, έχω αλλά δεν σου δίνω. Γιατί ξέρω ότι θα πας στην πορνεία και δεν θα ήθελα με το δανεισμό μου αυτόν να πάρεις κάτι κακό. Έστω κι αν μια φορά δεν πας, και αυτό είναι η σταγόνα εκείνη που θα γέμιζε, θα ξεχύλιζε το ποτήρι, αυτή η σταγόνα τώρα εμποδίζεται να ξεχυλίσει το ποτήρι. Κάποτε εδώ, πρώτου 70, ήταν κάποιος άνθρωπος, Θεός χωρέστον, ο οποίος ήταν φύλακας και της κατασκηνώσεως και εδώ του μοναστηριού. Ακόμη δεν υπήρχε κανένας εδώ στο μοναστήρι, δηλαδή δεν είχαμε ανεβεί επάνω στο μοναστήρι, και αυτός χρησιμοποιείται σαν φύλακας. Αυτό βέβαια είναι πολλά χρόνια, είναι περίπου 30 χρόνια που συνέβη. Μια κυρία, ποιος ξέρει, επισκέπτρια, παραθερίστρια, κακόμοιρος ήταν, δεν είχε οικογένεια, μόνος του έμενε. Ζούσε με εκείνα που του έδιναν, σαν ελεημοσύνη. Μία κυρία λοιπόν του έδωσε ένα κατοστάρικο την εποχή εκείνη. Αυτός μόλις πήρε το κατοστάρικο, πήγε στο καπηλιό, στην ταβέρνα, ήπιε και έγινε φέση, όπως το λέμε. Μέθησε. Πάει να φύγει και αφού ήταν πολύ μεθυσμένος, κάπου σκόνταψε, έπεσε κάτω, χτύπησε το κεφάλι του και σκοτώθηκε. Πέθανε. Αν αυτή η κυρία, το παράδειγμα το έχω ξαναπεί και το έχω ξαναπεί, ίσως κανείς να το θυμάται, αν αυτή η κυρία εγνώριζε ότι τα χρήματα που έδωσε στον άνθρωπον αυτόν θα εστέκοντο αιτία να σκοτωθεί, θα τα έδινε τα χρήματα αυτά? Ασφαλώς όχι. Γι' αυτό χρειάζεται και διάκριση σε ποιον δίνομαι, πόσα δίνομαι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή για ποιο σκοπό του τα δίνουμε. Έτσι, αν δώσουμε χωρίς διάκριση, γινόμεθα εμείς οι ίδιοι που δανείζομαι συντελεστέ της πατάλης του άλλου. Ή και της κακοπαθίας του ή και του θανάτου του ακόμα. Κάποτε θυμάμαι κάποιον άνθρωπο που ήθελε να εξασφαλίσει εκ μέρους μου μια βρώμικη εύνοια. Υπέρ τρίτου. Μια βρώμικη εύνοια υπέρ τρίτου. Έγινε στη Λάρισα αυτό. Και μάλιστα στον χώρο του Αγίου Χαραλάμπους έγινε αυτό. Μάλιστα πήγαμε στο ιερό της Αγίας Παρασκευής από κάτω. Δεν μας έβλεπε κανένας. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήθελε υπέρ τρίτου να μεσολαβήσει, ήταν όμως βρώμικη, ξαναλέγω, εύνοια. Έφτασε να γονατίσει, τελείωσε ευνίδια, σωριάθηκε μπροστά μου, μου αγκάλιασε τα πόδια και άρχισε να φυλάει τα παπούτσια μου. Αγαπητοί μου, συχάθηκα, γιατί ήξερα την υπόθεση, μου την είπε, ήξερα, συχάθηκα. Όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου καλά.